Φίλες και φίλοι, οι νόμοι που διαδοχικά έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις έχουν διαμορφώσει ένα σφικτικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων. Δεκάδες αρμοδιότητες που έπρεπε να είναι στην ευθύνη του κράτους πέρασαν τα τελευταία χρόνια στους Δήμους, χωρίς αυτό να συνοδευτεί από επιπλέον χρηματοδότηση και άλλα μέτρα στήριξης. Η αρμόδια υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Δήμου Τυρνάβου δεν έχει την ανάλογη τακτική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα αναγκαία έργα υποδομής που χρειάζεται ο Δήμος μας. Σε αυτό το πλαίσιο προκύπτει μεγάλη δυσκολία για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί που αφορούν τη ζωή των συμπολιτών μας. Στην περιοχή μας, για παράδειγμα, είχαμε κτηνοτρόφους που υπέστησαν ζημιές το Σεπτέμβρη από τις πλημμύρες, ενώ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εκατοντάδες άνθρωποι στο Δαμάσι που χτυπήθηκαν από το σεισμό 3 χρόνια πριν και δεν έχει προχωρήσει ακόμα η αποκατάστασή τους. Δίνουμε μαζί με τους εργαζομένους του Δήμου μας τη μάχη για να κρατηθεί ο λαός του Δήμου μας όρθιος. Να μην πιέζεται από φιρυπιχτικές πολιτικές για να μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτες περιπτώσεις όπως οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Σταθερά διεκδικούμε από την κυβέρνηση και την κεντρική εξουσία έργα αντιπλημμυρικής, αντισυσμικής, αντιπυρικής προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού, καθώς και την ανάλογη κρατική χρηματοδότηση. Μας λένε όμως ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Λένε ψέματα, αφού την ίδια ώρα δίνουν τεράστια ποσά σε επιχειρηματικούς ομίλους που συνεχίζουν ακάθεκτη την κερδοφορία τους, αλλά και τις στρατιωτικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και των δολοφονικών σχεδίων του. Το ζήτημα είναι τελικά ποιανού είναι οι ανάγκες που εξυπηρετούν τα διάφορα έργα και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, υπηρετούν τη ζωή και τις ανάγκες των πολλών ή τα κέρδη των λίγων. Και σε αυτό το ερώτημα η νέα Δημοτική Αρχή του Τυρνάβου έχει απαντήσει όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα που σχεδιάζει με τις διεκδικήσεις που προβάλλει. Χαρακτηριστικό ήταν το συλλαλητήριο που οργανώσαμε για τους σεισμόπληκτους, που μέσα στις διεκδικήσεις που προβάλαμε ήταν ο άμεσος αντισυσμικός έλεγχος δημόσιων κτηρίων, σχολείων και σπιτιών με ευθύνη του κράτους. Συνολικά, σαν Δημοτική Αρχή, επιδιώκουμε τα χρόνια που έχουμε μπροστά μας να ιεραρχήσουμε έργα που ικανοποιούν λαϊκές ανάγκες και διευκολύνουν γενικά τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων του Δήμου μας. Διεκδικούμε από την κυβέρνηση και την περιφέρεια υλοποίηση έργων που είναι απαραίτητα για την προστασία του λαού μας και των παιδιών μας, αλλά και έργα υποδομών για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας. Διεκδικούμε λοιπόν την υλοποίηση ολοκληρωμένου δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου αντισυσμικού ελέγχου με σύνταξη μελετών στατικής επάρκειας από εξειδικευμένα κλιμάκια μηχανικών όλων των δημοσίων κτηρίων με προτεραιότητα τα σχολεία, την κατασκευή όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων, έργα αντιπυρικής προστασίας, καμία συγχώνευση των ΔΕΙΑ, συντήρηση όλων των υποδομών και κατασκευών του Δήμου, ολοκληρωμένο σχέδιο σχολικής στέγης και κατασκευή νέων σχολείων, όπως και εγκατάσταση πυροσβεστικού κλιμακίου στο Δήμο Τυρνάβου. Φίλες και φίλοι, και στο ζήτημα της ουσιαστικής πολιτικής προστασίας, ο λαός δεν έχει να περιμένει κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος, που αποδεδειγμένα δουλεύουν για τους λίγους. Πρέπει τα ζητήματα αυτά να γίνουν αντικείμενο πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Μόνο έτσι μπορεί να ασκηθεί πίεση για να παίρνονται μέτρα ανακούφισης στις πόλεις και στα χωριά μας. Μόνο έτσι μπορεί να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για μια ανάπτυξη που δεν εξυπηρετεί το κέρδος των λίγων, αλλά τις λαϊκές και κοινωνικές ανάγκες. Ο λαός ξέρει πως το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής μπορεί να τον βαδίζει μαζί με το ΚΚΕ. Σε αυτό το δρόμο βαδίζω και εγώ με τη συμμετοχή μου στη Δημοτική Αρχή που στηρίζει το ΚΚΕ στο Δήμο Τυρνάβου. Ήρθε η ώρα να πάμε αλλιώς, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ.